Από την ΕΡΤ και ακολουθεί ο κύριος Σπύρος Μουρελάτος από τον Αντένα. Κύριε Πρόεδρε, η διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος εξελίσσεται σε μια δύσκολη εξίσωση, όπως φάνηκε και στη σημερινή σύνοδο. Και θέλω να σας ρωτήσω, εάν στην προσυνάντηση στην οποία συμμετείχατε, που έγινε με την πρωτοβουλία της Ιταλίας, της Ολλανδίας και της Αυστρίας, υπήρχαν ενδεχομένως κάποια σημεία σύγκλησης, ποια είναι τα βασικά σημεία στα οποία καταγράφονται διαφωνίες μεταξύ των χωρών? Και ένα τρίτο, αν μου επιτρέπετε, πόσο θεωρείτε ότι είναι αποδεκτό ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, το οποίο σαφέστατα έχει και μια ανθρωπιστική διάσταση, να μην αντιμετωπίζεται συλλογικά, αλλά ενδεχομένως κάποια κράτη να θέτουν και τα δικά τους εθνικά χαρακτηριστικά? Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, κυρία Σκυζή, το γεγονός ότι καταφέραμε να πετύχουμε συμφωνία σχετικά με τα συμπεράσματα στο κεφάλαιο του μεταναστευτικού είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Και αν μου επιτρέπετε μια γενικότερη παρατήρηση, η Ελλάδα από το 2019 υπερασπίζεται μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης, στην προστασία δηλαδή των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα η Πολωνία με την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού προβλήματος από τη Λευκορωσία και τη Ρωσία, η Ελλάδα τα αντιμετώπισε πρώτη, θέλω να θυμίσω, τον Μάρτιο του 2020. Οπότε δείχνουμε πλήρη συμπαράσταση σε μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει αντίστοιχα προβλήματα. Αυτά τα χρόνια όμως η πολιτική της Ευρώπης στο μεταναστευτικό άλλαξε και ήρθε πολύ πιο κοντά στις ελληνικές θέσεις. Και αυτό αποτελεί πια ένα αυταπόδεικτο συμπέρασμα, το οποίο προκύπτει και από τα ίδια τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης, η προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων, το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο αποτελούν επιτυχίες της Ευρώπης και είναι θέσεις οι οποίες είναι κοντά στις ελληνικές θέσεις. Η Ευρώπη έχει πάρει μια απόφαση. Είναι μια απόφαση η οποία προφανώς εξυπηρετεί και τα ελληνικά συμφέροντα, ότι δεν είναι δυνατόν να καθορίζουν οι διακινητές ποιος θα εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το οποίο ερχόμαστε τώρα να συμπληρώσουμε ως επόμενο βήμα είναι να δρομολογήσουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές. Διότι η επιχειρηματολογία μας θα είναι μόνο πλήρης αν πούμε ότι εμείς καθορίζουμε ποιος θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όποιος δεν μπορεί και δεν έχει θέση στην Ευρώπη γιατί δεν δικαιούται άσυλο, πρέπει να επιστρέφει στην χώρα από την οποία προήλθε. Και αυτό ακριβώς είναι το αντικείμενο και της οδηγίας που δώσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστεί γρήγορα νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία γύρω από τα ζητήματα των επιστροφών. Άρα θεωρώ ότι η Ευρώπη με αργά αλλά σταθερά βήματα κινείται προς την σωστή κατεύθυνση και προς μια κατεύθυνση που εξυπηρετεί σίγουρα και τις ελληνικές θέσεις. Κύριε Πρόεδρε, να σας ρωτήσω για την ιταλική περίπτωση. Η Ιταλία δημιουργεί και τα φιλοξενία στην Αλβανία. Εσείς εμφανιστήκατε σε συνέντευξη τύπου, σε συνέντευξή σας στους Financial Times, σκεπτικός. Ήθελα να ρωτήσω, εάν άλλαζε η ευρωπαϊκή νομοθεσία, θα ήσασταν σύμφωνος με μια τέτοια πρακτική? Τι αντιπροτείνετε εσείς, αν θεωρείτε πως αυτή δεν είναι παραγωγική, δεν είναι παραγωγικό το παράδειγμα της Ιταλίας? Τι αντιπροτείνετε για τις επιστροφές, καθώς έχουμε δει ότι και στο δίπολο με την Τουρκία αυτό δεν λειτουργεί? Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε τι κάνει και τι δεν κάνει η Ιταλία. Γιατί προφανώς κάθε χώρα έχει και τις δικές της ιδιαιτερότητες. Είναι μια καινούρια, ενδιαφέρουσα θα έλεγα λύση. Εγώ δεν την απέριψα σε καμία περίπτωση για τις περιπτώσεις εκείνες των μεταναστών οι οποίοι συλλέγονται σε διεθνή ύδατα. Η Ελλάδα κατά τεκμήριον δεν έχει τέτοιου είδους ζητήματα και των οποίων οι αιτήσεις ασύλου θα τύχουν επεξεργασίας με βάση το ιταλικό δίκαιο στην Αλβανία. Όμως οι άνθρωποι αυτοί τελικά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα περάσουν πάλι μέσα από την Ιταλία. Και να το τονίσω, αυτό είναι μια διμερή συμφωνία μεταξύ Ιταλίας και Αλβανίας και δεν είναι μια απόφαση η οποία σε αυτό το επίπεδο έχει ευρωπαϊκή διάσταση. Αυτό το οποίο έχει αξία, κύριε Μουρλάτο, είναι ότι στην επιστολή της κυρίας Βοντελάιν για τις επιστροφές υπάρχει μια φράση ότι θα εξετάσουμε και καινοτόμες λύσεις. Και μέσα στις καινοτόμες λύσεις που μπορούν να εξεταστούν είναι και αυτή η ιδέα των κέντρων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους θα αποστέλλονται μετανάστες των οποίων οι αιτήσεις ασύλου θα απορρίπτονται
αν αυτοί δεν μπορούν να επιστραφούν κατευθείαν στις χώρες προέλευσής τους. Αυτό είναι ακόμα μια ιδέα, δεν έχει τύχει επεξεργασίας. Επί της αρχής τη βρίσκω θετική και προφανώς όταν δούμε τις συγκεκριμένες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούμε να τοποθετηθούμε. Κυρία Μαρία Ψαρά από το Σταρ και ακολουθεί ο κύριος Γιάννης Καντέλης από τον Sky. Κύριε Πρόεδρε, θα μου επερνάτε. Λίγο πιο δυνατά, κύριε Ψαρά. Θα μου επιτρέψετε, επειδή ακριβώς και εσείς δεν μιλάτε πάρα πολύ δυνατά, να κάνω ένα follow-up, μπορεί να έχετε απαντήσει. Αν είστε υπέρ ή κατά των κλειστών κέντρων σε τρίτες χώρες για το μεταναστευτικό. Τώρα, η ερώτησή μου αφορά την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Προβλεπόταν επιστροφές, αλλά δεν έγιναν ποτέ. Έχετε κάνει κάποια πρόταση για να αλλάξει αυτή η στάση της Τουρκίας? Είναι σωστό αυτό το οποίο επισημαίνεται. Έχω τονίσει πολλές φορές ότι έχει βελτιωθεί η συνεργασία μας με την Τουρκία στο επίπεδο του προσφυγικού μεταναστευτικού. Αυτό αφορά όμως την επιχειρησιακή διάσταση και την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατικών αρχών Ελλάδος και Τουρκίας και κυρίως την καλύτερη συνεργασία με το λιμενικό. Όμως έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι οι επιστροφές στην Τουρκία δεν γίνονται και θα πρέπει να γίνουν. Και προφανώς αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί, το θίγουμε στην Τουρκία, δεν είμαστε μόνο εμείς αυτοί που το θίγουμε. Και πιστεύω ότι είναι ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να επιμείνουμε. Η Ελλάδα κάνει επιστροφές, αλλά θέλω να τονίσω ότι οι επιστροφές είναι μια δύσκολη διαδικασία συνολικά, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στατιστικά, μόνο ένα στους πέντε από αυτούς οι οποίοι πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσης τελικά επιστρέφουν. Και γι' αυτό και έχει τόσο μεγάλη σημασία το γεγονός ότι η Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Σύμβουλο έρχεται και αναγνωρίζει αυτό το πρόβλημα και λέει ουσιαστικά, για να το πω με πολύ απλά λόγια, ότι αν δεν δικαιούσε να μπει στην Ευρώπη, πρέπει να γυρίσεις. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να στείλουμε ένα μήνυμα και στους διακινητές αλλά και σε αυτούς που γνωρίζουν ότι δεν δικαιούνται άσυλο, ότι αν έρθουν στην Ευρώπη έχουν αυξημένες πιθανότητες να επιστρέψουν στη χώρα από την οποία ήρθαν. Είναι μια απόλυτο σωστή πολιτική. Η Ελλάδα επέμενε πολλά χρόνια σε αυτήν την διάσταση, την οποία τονίζω ότι ερχόμαστε να συμπληρώσουμε με συμφωνίες νόμιμης μετανάστευσης, διμερείς όπως αυτές που κάνει η Ελλάδα, αλλά και πάλι τους όρους με τους οποίους θα έρθει κάποιος οικονομικός μετανάστης, τους καθορίζουμε εμείς και όχι οι διακινητές. Αν μπεις παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να υπάρχει τρόπος να γυρίσεις πίσω στην χώρα από την οποία ξεκίνησες. Για να το πω πολύ απλά και πολύ απλοϊκά θα έλεγα, αυτό είναι το νόημα της νέας προσπάθειας που πρέπει να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία πρέπει να συμπληρώσει και νομοθετικά, όπως ξέρετε, το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, καθώς το κεφάλαιο αυτό το είχαμε αφήσει εκτός των ευρωπαϊκών συζητήσεων. Όπως σας είπα, δεν είμαι επί της αρχής αντίθετος σε καμία καινοτόμα πρόταση. Και πρέπει να τις εξετάσουμε, πρέπει να σκεφτούμε έξω από το κουτί. Έχουμε πρόβλημα σήμερα ως Ευρώπη. Έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και θέλω να θυμίσω ότι πολλά από αυτά τα οποία λέγαμε εμείς πριν από 4-5 χρόνια φάνταζαν τότε πολύ ξένα. Όταν εμείς είπαμε το Μάρτιο του 2020 αναστέλουμε προσωρινά τη διαδικασία χωρίς ασύλου γιατί δεχόμαστε μια υβριδική απειλή από την Τουρκία, κάποιοι μας στραβοκοίταξαν. Πολλοί δικαιωματιστές λέγανε τι είναι αυτά τα οποία κάνετε τώρα. Τώρα που η Πολωνία έχει το ίδιο πρόβλημα, όλοι σπέβδουν να τη στηρίξουν. Άρα η Ευρώπη έχει έρθει πιο κοντά στις εθνικές θέσεις στο ζήτημα του μετανάστευσης. Θα ήθελα να σας πάω σε μια άλλη διάσταση των ελληνοτουρκικών, διότι στις 8 Νοεμβρίου θα βρίσκεται στην Αθήνα ο κύριος Φιντάν και θα διερευνήσει με τον κύριο Γεραπετρίτη κατά πόσο οι δύο χώρες μπορούν να συμφωνήσουν στο πλαίσιο του διαλόγου και το αν μπορούν να καταλήξουν σε ένα συνυποσχετικό για την Χάγη, για τη βασική διαφορά που έχουν για τις θαλάσσιες ζώνες. Και θα ήθελα να μου πείτε πόσο αισιόδοξος είστε για αυτή την πορεία της συζήτησης. Και ένα σχόλιο σας παρακαλώ, διότι την ίδια στιγμή υπάρχουν φωνές στη χώρα που μιλούν για ξεπουλήματα, που μιλούν για πακέτο Κύπρου και Αιγαίου και μάλιστα σε αυτές τις φωνές ήρθε να προσθεθεί και αυτή του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Σαμαρά. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να κάνω μια διάκριση μεταξύ των απόψεων του κ. Σαμαρά και των υπόλοιπων φωνών που ακούγονται γύρω από τα ζητήματα αυτά. Για τον κ. Σαμαρά θα πω ότι οι απόψεις του είναι σεβαστές. Θέλω να θυμίσω, ήταν τόσο πρωθυπουργός. Ήταν άνθρωπος ο οποίος συναντήθηκε με τον κ. Ερντογάν και επί διακυβέρνησης του κ. Σαμαρά και με υπουργό τον κ. Βενιζέλο γινόντουσαν και διερευνητικές επαφές. Απλά για να υπενθυμίσω λίγο τι συνέβαινε εκείνη την εποχή. Τώρα όμως αφήνω στην άκρη αυτό το θέμα. Διαπιστώνω ότι υπάρχουν πολλές εξαιρετικά ακραίες φωνές στην Ελλάδα από κόμματα τα οποία βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και από διάφορα
μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία περίπου κατηγορούν την κυβέρνηση, εμένα, τον Υπουργό Εξωτερικών, ότι είμαστε μειοδότες. Γιατί κάνουμε τι? Γιατί συζητούμε με την Τουρκία? Αναρωτήμε πού ήταν όλοι αυτοί οι υπερπατριώτες όταν εμείς προστατεύαμε τα σύνορα της Ελλάδος στον Εύρο? Πού ήταν όλοι αυτοί οι υπερπατριώτες όταν εμείς επεκτείναμε τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια στο Ιόνιο, όταν υπογράφαμε την αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Αίγυπτο, δημιουργώντας κυριαρχικά δικαιώματα με τη Βούλα, με το νόμο? Πού ήταν όλοι αυτοί οι υπερπατριώτες όταν αγοράζαμε τις Μπελαρά, τα Ραφάλ, όταν κάναμε την παραγγελία για τα F-35. Έχω μιλήσει και στο παρελθόν για πατριώτες της Φακής. Και εν πάση περιπτώσει σήμερα η Ελλάδα είναι σε θέση να συζητάμε την Τουρκία πολιτισμένα, αλλά και σε μια θέση πολύ πιο ισχυρή από ό,τι ήταν το 2019. Και ότι το συζητάμε δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε. Ούτε ξεπουλάμε, ούτε προδίδουμε κανένα. Και η χώρα έχει πληρώσει πολύ ακριβά στην ιστορία της αυτήν την ακραία ρητορική, η οποία δεν υπηρετεί τελικά τα εθνικά συμφέροντα και σίγουρα δεν γκομίζει και καμία ουσιαστική εναλλακτική στο τραπέζι. Η Ελλάδα λοιπόν, και σε αυτό στηρίζω απόλυτα τον Υπουργό Εξωτερικών, θα εξακολουθεί να συνομιλεί με την Τουρκία όπως το έχουμε ήδη κάνει. Έχω συναντηθεί 6 φορές με τον κύριο Ερντογάν. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε συμφωνήσει ή ότι είμαστε κοντά σε μια συμφωνία για τα ζητήματα των θαλασσίων ζωνών, ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά ήθελα έτσι να δώσω αυτή τη λίγο πιο εκτεταμένη απάντηση προς όλους αυτούς οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους πιο πατριώτες από ότι είμαστε όλοι εμείς, που ψιάζομαι ότι σε μια πραγματική κρίση θα ήταν οι πρώτοι που θα βάζαν την ουρά στα σκέλια. Ο κύριος Νίκος Αρμένης από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το ΜΕΓΑ, και ακολουθεί ο κύριος Γιώργος Παπακοσταντίνου από το Άξιον 24. Κύριε Πρόεδρε, η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ειδικά με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Θέλω να ρωτήσω αν συζητήσατε το θέμα της ανταγωνιστικότητας ή το αφήσατε για το άτυπο συμβούλιο της Βουδαπέστης, και με δεδομένο ότι είχατε στείλει πρόσφατα και αυτή την επιστολή στην κυρία Φόντε Λάιεν, όπου επισημάνατε τις μεγάλες στρεβλώσεις στην χονδρική αγορά, στην αγορά ενέργειας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η επιστολή αυτή είχε αποτέλεσμα, διότι πια υπάρχουν στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μια παράγραφος η οποία δίνει σαφή εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει τις στρεβλώσεις που παρατηρήθηκαν στην αγορά ενέργειας, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη για 2 μήνες το περασμένο καλοκαίρι. Είναι στρεβλώσεις οι οποίες δεν εξηγούνται εύκολα, που έχουν να κάνουν με τον εξαιρετικά περίπλοκο τρόπο που είναι δομημένη η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Είναι όμως πολύ παράξενο, όχι για κάποιες ώρες ή για κάποιες μέρες, αλλά για 2 μήνες, μια ολόκληρη περιοχή της Ευρώπης, δεν αναφέρω μόνο στην Ελλάδα, να πληρώνει τιμές ρεύματος πολύ υψηλότερες από την υπόλοιπη Ευρώπη, σε μια υποτίθεται νέα αγορά, χωρίς να έχουν αυξηθεί οι τιμές του φυσικού αερίου. Άρα το αίτημά μας έγινε δεκτό από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αναμένουμε άμεσα τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η στρέβλωση. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Θα παραμένω στο πεδίο της οικονομίας. Σήμερα δημοσιοποιήθηκαν από την Ελστάτ τα αναθεωρημένα στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ. Εκεί φαίνεται ότι η αρχική εκτίμηση αναθεωρείται προς τα πάνω. Το ΑΕΠ αυξάνεται κατά 5 δισεκατομμύρια. Και εξίσου αυξάνονται και οι επενδύσεις. Και θέλω να σας ρωτήσω με φόντο αυτά τα στοιχεία ή τι σηματοδοτούν μάλλον αυτά τα στοιχεία για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, για τον οικονομικό της σχεδιασμό, αν τον αλλάζουν και πόσες παραπάνω ευκαιρίες δημιουργούνται. Σας ευχαριστώ. Θα ανησυχούσα αν συνέβαινε το ανάποδο. Όπως ξέρετε, η Ελστάτ σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα προχωράει σήμερα στην ολική αναθεώρηση των οικονομικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου και του ΑΕΠ. Και είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τα τελικά στοιχεία του ΑΕΠ δείχνουν ότι η ανάπτυξη την οποία πέτυχε η κυβέρνησή μας ήταν ακόμα υψηλότερη από αυτήν την οποία γνωρίζαμε, όπως τουλάχιστον είχε αποτυπωθεί από τα προηγούμενα. Σχεδόν αλλάζει κάτι στην οικονομική μας πολιτική. Απλά τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική οικονομία έχει μια ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική,
ότι αυτή η αναπτυξιακή δυναμική δεν τροφοδοτείται μόνο από την κατανάλωση όπως συνέβαινε συχνά στο παρελθόν, αλλά σημαντικό ρόλο σε αυτήν την δυναμική παίζουν και οι επενδύσεις και θα έλεγα ότι είναι μια επιβεβαίωση της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και σίγουρα ένα ενθαρρυντικό μήνυμα το οποίο τελικά, επειδή αλλάζει όλη η βάση του ΑΕΠ, θα αποτυπωθεί και στους δείκτες όπως ο δείκτης του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά και όλα τα στατιστικά δεδομένα τα οποία λαμβάνουν υπόψη το κατακεφαλήν ΑΕΠ, αν αυξάνεται. Αυτό προφανώς βελτιώνεται συνολικά η θέση της χώρας και συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε όλους αυτούς τους δείκτες. Ευχαριστούμε πολύ.